τον coach ένα χαμένο τίτλο για την ομάδα σου, ένα παιχνίδι που επιλέξατε να χρησιμοποιήσετε τους νεαρότερους ποδοσφαιριστές του ρόστερ σας, τι θετικά μπορείτε να κρατήσετε από τη σημερινή εμφάνιση? Νομίζω ότι μόνο θετικά μπορούμε να κρατήσουμε. Εντάξει, η ομάδα έχασε ένα τίτλο, αλλά νομίζω ότι η Άλυσο σήμερα κέρδισε πολλά περισσότερα πράγματα από ένα κύπελλο και από ένα τίτλο. Αυτά τα παιδιά έχουν δείξει μέχρι τώρα στην προετοιμασία ότι είναι άξια βρίσκονται στην ομάδα μας. Νομίζω ότι έχει κάνει ένα μάζεμα ο Γιάννης φέτος, το οποίο τα επόμενα χρόνια είναι στο χέρι των παιδιών και στο πώς θα τα αξιοποιήσει αυτή η ομάδα να είναι η επόμενη μέρα για το σύλλογο. Και το δείξανε σήμερα περίτρανα, γιατί ενώ περιμέναν όλοι ότι λόγω ότι παίζαμε μια ομάδα αυτή κατηγορία, η οποία είναι και τα φαβορί για την άνοδο, η απόσταση μας ήταν μεγάλη. Νομίζω ότι το τρόπο χάθηκε σε λεπτομέρειες για μας. Είδαμε μια εντεκάδα. Πέραν ότι ήταν νεαροί ποδοσφαιριστές, ήταν 10 από τους 11 κατάγονται από εδώ, από τη Ρόδο. Θα πρέπει να περιμένουμε μέσα σε σεζόν να δούμε κάτι ανάλογο? Νομίζω ότι το είπα πριν. Γενικά έχουμε πάρα πολύ μεγάλο ρόστερ σε αριθμό με παιδιά τα οποία είναι από τη Ρόδο. Το ξέρουμε αυτό και σε έμπειρα παιδιά αλλά και σε νεαρά παιδιά. Έχει επενδύσει η διοίκηση σε αυτό το project και προσπαθούμε να κάνουμε κάτι για το σύλλογο. Με ταυτόχρονη βέβαια παρουσία μας στο πρωτάθλημα όσο πιο ανταγωνιστική και απαιτητική γίνεται. Να είσαι καλά.